Ρε Αναστασία, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ναι. Έχω μάθει αυτά τα καινούργια τα ονόματα από σχεδιαστές και τέτοια. Ναι. Αλλά δεν ξέρω να τους αναγνωρίζω. Να, είναι τίποτα φλαμανδικό εδώ τώρα? Όχι. Όχι, Αναστασία, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, είναι απόγευμα και πηγαίνω σε ένα μαγαζί στην Αθήνα που έχει ανοίξει, ένα multi-brand, που θα ήθελα να υπάρχει ένα τέτοιο, έτσι, με τα brand που αγαπώ εγώ. Mm-hmm. Είναι γένεια, μαγαζί με ρούχα δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Θεωρητικό είναι το concept, δεν υπάρχει αυτό το μαγαζί, τουλάχιστον όπως το γνωρίζω εγώ. Αυτό. Αυτό, πηγαίνουμε απλώς εκεί πέρα, απλά ναι. Λιτά διακριτικά και εσείς βαθμολογείτε. Για πες. Εντάξει, το 3 αυτή τη βδομάδα έχει παίξει πολύ 3. Πολύ. Ότι έχει παίξει πολύ 3, έχει παίξει πολύ 3. Ναι. Έχει παίξει και ένα 2. Ναι. Στο 2 θα πάμε πρώτα. Για πες. Στην Εμιλία. Αναστασία μου, είναι από τις εικόνες που μου αρέσουν μόνο 2 πράγματα σήμερα πάνω. Στα παπούτσια και τα σκουλαρίκια. Οκ. Okay. Ίσως επειδή δεν σε έχω συνηθίσει, κάνεις αυτό το ωραίο styling και τώρα μου φαίνεται κάτι πολύ λιτό που δεν μου κάνει μάλλον. Σου φαίνεται λιτό, Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω τι να βάλω κι εγώ. Κοίτα, αυτό είναι... Έτσι είναι το My Style Rocks. Αυτό είναι κάτι που θα το φοράω, δηλαδή θα σου πω. Ναι. Γιατί δεν έχω φέρει τέτοιες εικόνες. Ένα τέτοιο shorts που κάνει λίγο σπορ, αλλά δεν είναι ακριβώς σπορ. Mm-hmm. Εγώ το φοράω με τα κούνι, τα βαριέμαι με τα κλασικά shorts. Δεν θα βάλω δηλαδή ένα βαμβακερό ή ένα λινό κτλ. Γι' αυτό το λόγο το κάνω έτσι. Για σένα θεωρώ ότι είναι λίγο. Λίγο. Πραγματικά. Μας έχει συνηθίσει με τόσα layering, με τόσα πράγματα. Μάλλον πάνω, έχω κάνει κάτω. Κακό με αυτό. Όχι, γιατί έχεις φέρει καταπληκτικές εικόνες. Τι είναι αυτά που λες? Όχι, εννοώ ότι ξέρεις τι, μετά το μάτι μπορεί να συνηθίσεις και μετά μπορεί όντως κάτι να σου φαίνεται λιγότερο. Ενώ για μένα να είναι, ρε παιδί μου, ένα χαλαρό ολοκληρωμένο look. Που το φοράς παρόλα αυτά στη ζωή σου. Ναι, εννοώ ότι έχω φέρει, εγώ το φοράω. Οκ. Mm-hmm. Ναι, μου φαίνεται λίγο για σένα. Ότι εδώ, ας πούμε, εντάξει, πήρες ένα σακάκι, πήρες ένα πουκάμισο, πήρες ένα σορτσάκι και το έβαλες έτσι απλά και ήρθες. Και είναι και ωραία κομμάτια, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά σε αυτή την εικόνα, έτσι όπως τα έχεις συνδυάσει, μου αρέσουν μόνο τα σκουλαρίκια και τα παπούτσια σου. Εντάξει. Τα πέδιλα αυτά. Εντάξει, ευχαριστώ. Ειρήνη. Συμφωνώ με την Εμιλία και εμένα μου φάνηκε απλή. Κοιτάξτε, παιδιά, όταν θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρό, μετά από ένα σημείο και εγώ δεν μπορώ να βγαίνω με 15 layers και να μην δείχνω τίποτα. Θέλω να είμαι λίγο θηλυκή. Δηλαδή, έχω και αυτή την πλευρά τη θηλυκή που δεν τη δείχνω πάρα πολύ, αλλά υπάρχει. Δηλαδή, να ξέρετε. Εντάξει, τι σχέση έχει αυτό, μπορούμε να είμαστε θηλυκοί. Την καταπίεση, πόσο σου φαίνεται λίγο, γιατί είναι λίγα τα κομμάτια. Αυτό δεν εννοείς. Γιατί λίγο δεν είναι, δηλαδή έκανα styling. Ναι, μας έχεις φέρει και άλλες εικόνες με λίγα κομμάτια που το κάθε κομμάτι ήταν και ένας κόσμος ολόκληρος. Ναι, αλλά ξέρεις. Γι' αυτό και δεν μας φαινόταν απλό. Σου πω, αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, με πανοφόρια πολύ συχνά. Δηλαδή, αν ένα πανοφόρι είναι πολύ εντυπωσιακό, αυτομάτως ανεβάζει όλη την εικόνα. Ναι, ή και με το ρούχο σαν ρούχο. Ναι. Δηλαδή, μας έχεις φέρει και άλλες εικόνες που ήταν ένα πουκάμισο, μία φούστα ή ένα παντελόνι, αλλά το κάθε κομμάτι ήταν τρομερό, οπότε δεν μας φαινόταν απλό. Ναι. Απλά το ίσως γιατί είναι μονόχρωμο το πουκάμισο, απλό, δεν έχει κάτι. Ναι. Και το σορτσάκι είναι οκ, okay, γι' αυτό και μας φαίνεται απλό. Ναι, μπορεί, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι κανένα πουκάμισο, ξέρεις να πω το ότι είναι από μόνο του κάτι. Είναι ένα ωραίο χρώμα όμως πουκαμίσου, δεν είναι το κλασικό το μπλε. Συμφωνώ. Ναι. Και τώρα που το ανέφερες, ναι. Δεν μου κολλάει ο χαρακτήρας από τα σκουλαρίκια με το όλο το υπόλοιπο. Δεν κατάλαβα τη σύνδεση. Ξέρεις τι, σε μένα, επειδή βλέπω τη συνολική εικόνα και αυτά τα δομώ με πολύ. Ναι, με πολύ αισθηκτόδη τρόπο. Μπορώ να σου εξηγήσω, ρε παιδί μου, να μπω στη διαδικασία να εξηγήσω λεπτομέρειες. Για μένα είναι αυτό είναι όντως ένα απλό look. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει έναν καλό βαθμό. Δηλαδή, ναι, βρε, 3 σου έβαλα. Απλά σήμερα ναι, βαρέθηκες και λίγο. Όχι, καθόλου δεν βαρέθηκα. Απλά θέλω να φέρω κάτι άλλο. Που είναι και αυτό εγώ. Τώρα μπορεί να μην φαίνεται σαν να είμαι εγώ, αλλά είναι και αυτό εγώ. Γιατί να μην μπορούμε να βάλουμε ένα πουκάμισο και ένα σορτσάκι, το οποίο και τα δύο έχουν ενδιαφέρον και χρωματικά και σαν υφάσματα. Ο περισσότερος κόσμος έξω, ειδικά τον Ιούνιο, έτσι ντύνεται. Δεν ντύνεται με 15.000 στρώσεις ρούχων. Δηλαδή να είμαστε λίγο ότι οκ. Okay, πρέπει να βλέπουμε και την άλλη όψη. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι όλα εντυπωσιακά, να έχουν πάνω παγέτες, πουλιές, να είναι παράξενα τα πριν και λοιπά για να σταθούν στο διαγωνισμό. Ναι, βρε, αυτό κάνει μια παρατήρηση, το ότι σύμφωνα με τα look της Αναστασίας, αυτό είναι ένα απλό look.
Ναι, δεν μπορεί να φέρνει συνέχεια όμως. Συγγνώμη, Βρύνη μου, δεν μπορεί να φέρνει συνέχεια τα ίδια look. Θα πρέπει και εκείνη να φέρνει και κάτι διαφορετικό. Ναι, το είπε, έφερα σήμερα την απλή Αναστασία. Αν σου είχα βάλει εγώ ένα Αναστασία, τι θα έλεγε. Αν το μου το δικαιολόγησε, θα το σεβόμουν. Στην εικόνα αυτή. Θα το δεχόσουν. Αν το δικαιολογούσε, θα το σεβόμουν, φυσικά. Γιατί, γιατί το λες αυτό. Όχι, απλή ερώτηση έκανα. Θεωρείς ότι είναι για ένα. Όχι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όντως, ας πούμε, βλέπω την Αναστασία σε αυτό το look. Γιατί ναι. Όντως έχεις κάνει πάλι το ίδιο εφέ με την ακατάστατη μέση. Δηλαδή, πάλι βλέπω το ίδιο μοτίβο σε όλες τις εικόνες σου. Ναι. Π.χ. Ναι. Σου λέω. Ναι. Τώρα το βλέπω σε λιγότερα κομμάτια. Όχι το ίδιο. Δεν κάνω όμως την ίδια σιλουέτα. Έχω φέρει πολύ διαφορετικές σιλουέτες και σιλουέτες που καμία εδώ μέσα δεν έχει φέρει. Για να μιλήσουμε τώρα σαν σιλουέτες. Σαν ενδιαφέρουσες σιλουέτες. Ναι. Τώρα ότι εγώ δεν τονίζω τη μέση μου, έχει να κάνει ότι το έχω πει, ότι μου αρέσει, προτιμώ να τονίσω τα πόδια. Όχι, μου. Γενικά διατηρείς εκεί στο σημείο αυτό, από ό,τι βλέπω, μία. Ναι. Έχει μία πληροφορία παραπάνω γενικά, πάντα στις εικόνες σου. Εκεί... Πού η μέση. Αυτό. Εσύ σκέφτηκες να βάλεις ένα. Όχι, καμία στιγμή δεν μου πέρασε από το μυαλό. Εντάξει. 2,6 είναι ο μέσος όρος. Ωραία. Τώρα θα πας μπροστά στους κριτές. Με αυτά τα βαριά σκουλαρίκια να τα καταφέρω να πάω. Με αυτά τα πολύ βαριά σκουλαρίκια θα είχαν κάνει το αυτή μου την πρόσκληση. Δηλαδή πιάσε εδώ να δεις πόσο ελαφρύ είναι αυτό. Τίποτα, αυτή είναι. Τίποτα, καλέ, πούπουλο. Ψεύτικο. Ψεύτικο. Όχι ενώ ψεύτικο, όχι ψεύτικο. Ψεύτικο ελαφρύ. Μου την είπε, πιστεύετε. Όχι, όχι. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, Στέλιο μου, ξεκινάμε με σένα. Είσαι κούκλα σήμερα. Αλήθεια το λέω. Ναι. Και στο, και στο 3 τέταρτα που ήσουν. Ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, ξεκινήσε. Ναι. Λοιπόν, Αναστασία. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται συζήτηση τόση ώρα για τα τριάρια. Τέλειος βαθμός είναι. Τι κάνετε, εγώ δεν έχω παράπονο. Α, έτσι αισθάνθηκα. Ότι έχω παράπονο. Κάπως έτσι μου φάνηκε. Όχι. Όχι, είπα ότι γενικά έχω παρατηρήσει ότι έχουμε, παίζουν πάρα πολλά τριάρια αυτή την εβδομάδα. Είναι ένας βαθμός λίγο πασπαρτού. Αυτό το είπα, αλλά είναι και μια γενική παρατήρηση. Το τριάρι, κοίταξε, είναι αυτό το ευγενικό, τη ναι. αλληλεγγύης, ναι. τη ανταλλαγής. Ναι. Και το τι αλλού είναι το τρία. Ναι, το. Και το. Τη αλληλοστήριξη. Αλληλοστήριξη. Ναι. ναι. Τη τούμπα. Και που δεν σηκώνει και πολλά πολλά. Ναι. Δηλαδή τρία σου βάλα. Τι θέλεις να σου βάλω. Ναι, εγώ το έχω ξαναπεί αυτό στο παρελθόν, αλλά εντάξει. Mm. Για το τρία. Το τρία, τι βαθμός είναι το τρία. Τι βαθμός. Αυτός, ο διπλωματικός, είναι ένας διπλωματικός βαθμός, το είχα πει. Μάλιστα. Θεωρείς ότι η βαθμία αυτή ήταν λίγο περίεργη. Για μένα. Όχι, ναι. Όχι, γιατί μπορεί όντως αυτό το look να είναι λίγο πιο απλό, να μην έχει την ένταση που έχουν άλλα. Θεωρώ ότι είναι ένα okay look ισορροπημένο που είμαι πάλι εγώ. Ότι δεν έχω, δεν έχω παράπονο. Ναι, ναι. Η αλήθεια, κοίταξε, εσύ όρισες ένα άλλο στυλ, λίγο πιο σύνθετο και πιο, με πιο πολλά κομμάτια, με πιο πολύ styling. Αν και αυτό έχει ένα πολύ ωραίο λιτό styling. Ναι. Με πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια, όλα είναι ένα και ένα και τα χρώματα ιδανικά. Ωραία παπούτσια, καθόλου διεκπαιρεωτικά και σεξι και θηλυκά. Πάρα πολύ ωραία σκουλαρίκια, φανταστικά. Και ωραία τσάντα. Μ' αρέσει το χρώμα, μ' αρέσει αλλά η αλυσίδα. Γιατί δεν την κάνεις μόνο στο σχήμα. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει το σχήμα για αυτή την εικόνα. Θα προτιμούσα κάτι άλλο. Το σχήμα της τσάντας. Ναι, ναι. ναι. Μου αρέσει το χρώμα και η, και η αλυσίδα που έχει. Σπίτι. Που δίνει έτσι μία νότα πολυτέλειας. Κατά άλλα, αυτό το μαγαζί που λες ότι δεν υπάρχει, άνοιξε το εσύ. Βέβαια, άπατο θα λέτε. Πάει για να σου πω. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, γιατί... θα με ενδιαφέρει ίσως και τον buyer, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαδικασία το να γίνεις fashion. Να γίνεις buyer στην Ελλάδα. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται και δεν έχω και τις γνωριμίες. Εγώ θέλω άλλη δουλειά. Όχι, όχι, δεν είναι γνωριμίες. Το θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις μόδας στην Ελλάδα που χρειάζονται buyer είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και λίγο πιο. Εντάξει, λίγο πιο μαζικής επιλογής πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα περνάγες ωραία. Ναι, δεν θα παίρνω. Ναι, ναι, είναι όλο αριθμοί και δεν θα περνάγες ωραία. Λοιπόν, λείπει ένα τέτοιο μαγαζί, μια τέτοια μπουτίκ με πιο avant-garde σχεδιαστές από την Αθήνα τουλάχιστον. Θα μπορούσε να το ανοίξεις, βέβαια είναι και το κοινό περιορισμένο, οπότε... Ξέρεις, επιχειρηματικά θα ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Θα πηγαίνω εγώ να τα αγοράζω όλα. Η αλήθεια είναι ότι το βρίσκω, ενώ είναι αρκετά λιτό, το βρίσκω λίγο φθινοπορεινό. Δηλαδή το χρώμα του πουκαμίσου, η ένταση που πολύ σωστά δίνεις με τη τσάντα και η μεγάλη επιφάνεια του μαύρου, γιατί είναι η μισή σου εικόνα, το μαύρο σόρτς, μου κάνει πιο πολύ Σεπτέμβριος okay. παρά Ιούνιος. Δηλαδή τον Ιούνιο ναι, μεν είσαι ανάλαφρα ντυμένη σε σχέση ειδικά και με το τι μας έχεις συνηθίσει, αλλά πραγματικά η εικόνα μου βγάζει χειμώνα. Εντάξει, παρόλα αυτά είναι σίγουρα μια πολύ κομψή εικόνα.
Ας πούμε, πιστεύω ότι το 2 είναι ό,τι πρέπει για αυτήν την εικόνα. Ηλιάνα. Εμένα αυτό το look, σαν πρώτη όψη, μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέω, είναι ξεκάθαρο τεσάρι, όσο ήσουν εκεί πλάτη, και λέω, δεν καταλαβαίνω ότι δεν βλέπουν οι συμπαίκτριές σου και το βλέπει μόνο η Νικόλ. Ναι. Και περίμενα πώς και πώς θα έρθει μπροστά, να το καταλάβω και να τα πούμε. Κοίτα όμως τώρα τι συμβαίνει. Έχεις βάλει αυτό το σόρτς με αυτό το πουκάμισο που μου ταιριάζουν πάρα πολύ, αλλά οι γραμμές που έχει το σόρτς, οι λευκές, και τα κουμπιά τα άσπρα που έχεις, ναι, παραπέμπουν σε κάτι πιο αθλητικό, σε εισαγωγικά, στο πούμε έτσι. Που όταν πας να το αναβαθμίσεις και να βάλεις μια ωραία τσάντα, ένα ωραίο παπούτσι κτλ., θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση. Αυτή η τσάντα τώρα που είναι και πορτοκαλί και λίγο σκληρή και με χρυσή αλυσίδα, σου δίνει μια πληροφορία που φαίνεται περιττή σε σένα, γιατί έχεις ήδη ωραία χρώματα και έντονα στοιχεία στην εικόνα. Το έχεις κερδίσει αυτό. Κρατάω τα παπούτσια και νομίζω ότι έπρεπε να κάνεις μια διαχείριση διαφορετική στα αξεσουάρ τα υπόλοιπα. Κάπως δεν δένουν μεταξύ τους το τελικό αποτέλεσμα λόγω λεπτομεριών, γιατί είναι όλα πολύ ιδιαίτερα. Και θέλει σίγουρα να ξεκουμπώσει τα κουμπιά. Θέλει αέρα. Στο πουκάμισο. Θέλει να πάρεις αέρα στο πουκάμισο, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Γιατί ενώ είναι καλοκαιρινό, ξαφνικά γίνεται λίγο κλειστοφοβικό. Εγώ το βρίσκω πολύ Σεπτέμβριος, Οκτώβριος πάντως. Δηλαδή αυτό το look όταν θα το φορέσεις έξω στη ζωή σου, πώς θα το φορούσες έξω, αν δεν ήταν ο διαγωνισμός να το κάνεις λίγο διαφορετικό. Μαθηλητικά. Με τα κούνια, έτσι. Ακριβώς. Με αυτή την τσάντα και τα σκουλαρίκια. Γιατί ξέρετε τι, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία όταν θα βάλω ένα look που είναι. Θα μου πεις εδώ είναι διαγωνισμός. Όταν θα βάλω ένα look που είναι για μένα τόσο. Πώς να το πω τώρα αυτό. Απλό. Απλό με την έννοια ότι μου βγαίνει πολύ εύκολα. Ναι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κοιτάξω το κουμπί. Δηλαδή μετά θα μου χαλάσει τη χαρά που έχω να τα βάλω μαζί. Και εγώ έξω θα έλεγα ότι είναι μια γυναίκα στιλάτη που τους αρέσει να μπερδεύει διάφορες υφές, διάφορα πράγματα κτλ. Και ότι okay, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ που είμαστε και εκεί που πηγαίνουμε. Συγγνώμη. Για γύρνα την καρδιά, σε παρακαλώ, όπως είναι. Εγώ. Τώρα, όπως είσαι. Ο μη σβήσει. Γύρνα την καρδιά, σε την παρακαλώ. Έσβησε, την έσβησε. Τι έσβησε, κάτι έσβησε. Ναι, κάτι έσβησε. Έχω γράψει εγώ κάτι. Κάτι γράφω. Δεν θέλετε. Για γυναίκες στη βιβλία. Δεν θέλετε να δείτε τι έχω γράψει. Όχι, θέλουμε να δούμε τι έχει γράψει. Δεν θέλετε να δείτε. Τώρα μιλάμε, δεν δίνει σημασία και για κάντο. Δεν γινόταν να μην το λύσουμε. Εσείς οι δύο. Εδώ τώρα θα το λύσετε, δηλαδή. Εντάξει, τώρα αυτό. Την ώρα δηλαδή. Συγγνώμη. Αντί να ακούνε να μάθουν κάτι. Συγγνώμη. Δηλαδή να σε ρωτήσω την ώρα που. Που συζητάμε με μια συμπαίκτριά σας για το βαθμό της, για τη δουλειά που έχει κάνει για το σημερινό επεισόδιο. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πάρα πολύ αυτό από μένα αυτό που κάνω, σε μεγάλο βαθμό, οπότε δεν με πειράζει καθόλου. Όχι, μην το γενικεύεις. Οι υπόλοιπες κοπέλες παρακολουθούσαν κανονικά. Εμάς πάντως μας ενδιαφέρει που μιλάμε ένα τέταρτο για το look το δικό σου. Με εσάς εγώ δεν μιλάω για εσάς. Με εσάς είναι εμείς, όταν μιλάμε με ένα κορίτσι, δεν μιλάμε με ένα κορίτσι μόνιμα σε ένα δωμάτιο. Είμαστε όλοι εδώ μαζί. Σίγουρα. Αλλά μπορεί όντως να μην ενδιαφέρει. Δηλαδή εννοώ ποτέ. Γενικά σε όποιον δεν ενδιαφέρει, μπορεί να φύγει η πόρτα είναι ανοιχτή, το έχουμε πει 100 φορές. Έχετε δίκιο, ζητάμε συγγνώμη. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια που κάνετε. Μιλάμε με ένα κορίτσι μπροστά μας, μιλάμε για το στυλ. Αντί να ακούσετε κάτι, να ανοίξετε λίγο τα μάτια σας, να μάθετε κάτι, χασκογελάτε, σου, γράφετε, κάνετε λες και λέγε δεν έχετε χρόνο πίσω. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα, ότι η Ειρήνη έτοιμη να χασκογελάσει πάλι. Α, όχι. Εντάξει, ντροπή. Ντροπή. Και όχι σε εμάς μόνο που δεν σέβεστε, και όχι σε εμάς, πραγματικά. Και στο κορίτσι εδώ, είναι ντροπή. Μπορώ να πω κάτι που έτσι έχω ένα μικρό παράπονο. Εγώ μπορώ να δεχτώ από εσάς να μου πείτε ότι τα look, επειδή σας έχω συνηθίσει με πιο σύνθετα πράγματα, ότι κάποια σας φαίνονται πιο απλά, αλλά από τα κορίτσια δεν μπορώ να το δεχτώ το ίδιο, γιατί εγώ, ας πούμε, όταν βαθμολογώ τις παίκτριες, μπορεί να φέρουν και παρόμοια πράγματα που είναι το στυλ τους. Και παρόλα αυτά θα βαθμολογήσω αν θεωρήσω ότι είναι δομημένο το look με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα πω δηλαδή, ας σήμερα είσαι πιο απλή. Γιατί για μένα αυτό τώρα, δηλαδή εγώ δεν μπορώ τώρα να έρχομαι κάθε φορά και να φέρνω Watanabe, ας πούμε. Είναι πιο απλή από τι συζητάμε δηλαδή. Ναι, γιατί η εξήγηση κατά βάση. Είναι ότι μας έχει συνηθίσει αλλιώς. Εγώ στα κορίτσια δεν βάζω τόσο ψηλά τον πύχη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι άδικο να βάζω τόσο ψηλά τον πύχη, γιατί. Μπορώ να δω και ένα πιο απλό look, ας πούμε, από μια κοπέλα και να δω ότι ανήκει σε αυτή. Αν είναι σωστά δομημένο, θα τη βάλω ένα βαθμό. Θα τη πω, σήμερα σου βάζω χαμηλότερο. Μα αυτό δεν θεωρώ ότι είναι πιο απλό. Από ποιαν έχεις παράπονο.
Όχι, είναι μια γενική αίσθηση όταν τα ακούω αυτό ότι μας έχει συνηθίσει σε εικόνες. Πες το λίγο πιο συγκεκριμένα για να βγάλουμε άκρη. Τώρα το γενικό, όντως μας έχει συνηθίσει σε εικόνες. Αλλά πιο, ειδικά πού πιστεύεις ότι επηρέασε τη βαθμολογία αυτό σαν δήλωση και σε ενοχλεί? Από ποια κοπέλα? Και η Ειρήνη το μου το είπε και η Εμιλία. Δεν είναι ότι με ενοχλεί με την έννοια ότι θέλω, δεν θέλω να φέρω με γκρινιάρα και παραπονιάρα. Εγώ του σέβομαι του βαθμού που βάζουν τα κορίτσια. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να με τοποθετείτε, δεν θέλω να είναι απαραίτητο αυτό το επιχείρημα. Γιατί και εγώ δεν μπορώ κάθε φορά να φέρνω εικόνες που να είναι 5.000 ευρώ, ας πούμε, και να είναι κομμάτια. Δεν μπορούμε κάθε φορά να μα και εσύ το ίδιο είπε σε μένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν σου είπα το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο μου είπε. Δεν σου είπα το ίδιο. Όχι, δεν σου είπα το ίδιο. Τι μου είπε. Συγγνώμη, να δώσουμε το λόγο στην Εμιλία που την αφορά και μετά να μιλήσει η Ελένη. Ναι, εγώ την Αναστασία. Ναι, δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να το λες. Σε μένα συγκεκριμένα, γιατί εγώ και τρία και τέσσερα μ' αρέσουν τα look σου γενικά. Εκεί που βλέπω λάθη για τα δικά μου μάτια, στα λέω. Και καλά πάντα δικαιολογώ τον βαθμό μου. Δεν καταλαβαίνω ότι κάθε φορά σε σένα πρέπει να απολογούμε για τον βαθμό παιδί μου. Όχι. Αυτό έγινε και στο προηγούμενο καλά. Όχι, εκείνο ήταν για άλλο λόγο. Εκείνο μιλία μου ήταν γιατί είχε αναφερθεί το όνομά μου. Πυκνά. Όχι, δεν γίνεται. Μην μου βγάλετε τώρα το όνομα της παραπονιάρας ξαφνικά επειδή συχνά, μίλησα. Συχνά πυκνά μαζί μου τουλάχιστον όχι, τώρα ξαφνικά θα γίνω. Αυτό έχει ξεκινήσει σε μένα εξ αρχής που ήρθα από το παιχνίδι. Μου κολλήθηκε από κάπου ο τίτλος ότι εγώ είμαι arrogant, ότι εγώ τα θεωρώ όλα δεδομένα. Δεν νομίζω να έχω δείξει τέτοια εικόνα. Ποιος το είπε προσπαθώ αυτό. Να είμαι. Ποιος όσο εκφράστηκε έτσι. Στη Σελήνη για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν έτσι μαζί μου. Το πρώτο πράγμα που έλεγε είναι ότι αν δεν σου βάλουμε πέντε, θες να παίρνεις πέντε. Που εγώ δεν νομίζω ότι θέλεις ποτέ να κάνω αυτό το πράγμα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή μας βλέπει και θα πάει σε ένα fast fashion. Θα πάρει ένα μπλε πουκάμισο και ένα μαύρο παντελόνι. Ναι. Ωραία, και θα κυκλοφορήσει έξω. Ναι, παιδί μου, ναι. Θα έχει την ίδια βαρύτητα με αυτό που έφερες εσύ σήμερα. Όχι. Όχι. Οπότε, πού καταλήγουμε ότι φέρνεις κάποια ωραία κομμάτια, γίνεται μία συγκεκριμένη εικόνα σε σένα. Ναι. Που αναγκαστικά κάποιες φορές πρέπει να την κρίνουμε και πιο ψηλά από ό,τι πρέπει. Όχι. Θα σου πω γιατί. Το καταλαβαίνει που παίρνει Μάρξ, πρέπει να το καταλαβαίνει αυτό που λέω. Άρα δηλαδή, αυτό βαθμολογούμε εγώ, εδώ. Εγώ όμω βαθμολόγησα και σαν την Εμιλία, σαν Εμιλία. Άρα δεν τη είπα ποτέ. Εδώ. Δεν τη είπα ποτέ. Εμιλία, αυτό που φορά είναι εύκολο και τη βάζει καλέ Μάρξ. Εγώ κρίνω το look σου σαν look. Καλά κάνει και τη φέρνει. Δεν φέρνεις. Πάει έτσι αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Μα έχω και εσύ φέρνει και εγώ φέρνω. Γιατί λέτε ότι φέρνω μόνο εγώ, αφού φέρνει και γιατί εσύ. Έχω φέρει και brand τα οποία δεν φαίνονται ότι είναι brand. Έχω κάνει πολύ κακέ εικόνε, διότι εγώ έχω αυτή την παιδεία στη μόδα. Δεν ξέρω πράγματα που ξέρει εσύ. Ναι, εντάξει, αυτό δεν. Κι εγώ μαθαίνω, δεν είναι τα ξέρω όλα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εσύ ξέρεις παραπάνω πράγματα από εμάς. Όμως εγώ δεν μπορώ να τα βαθμολογώ συνέχεια το ίδιο, μετά δεν θα έχει νόημα. Δεν είπα αυτό, βρε Μιλία μου, δεν είπα αυτό. Το πιο απλό δεν σημαίνει πιο οικονομικό. Όχι, δεν μίλησα για την τιμή καν. Μα λες, μίλησα για τη συνθετότητα του look εγώ τώρα. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά αυτό είπες και σε μένα, σου εξηγώ. Τι, ναι, αλλά εγώ είπα άλλο πράγμα. Τι είπες? Ότι είναι αδύναμο σε σχέση με αυτά που έχει φέρει. Αυτό λέει ναι, είναι αδύναμο για μένα. Είναι αδύναμο. Έχει να κάνει με τα κομμάτια. Να το εξηγήσω. Τα κομμάτια δηλαδή τα θεωρεί φτηνά, εσύ. Όχι, μα το είπαν και κριτέ ότι έχει να κάνει κατά βάση με τη φούστα. Ισχύει, okay. Δεν ισχύει αυτό. Σου εξηγώ πάρα πολύ όμορφα ότι αν η Ειρήνη αυτή τη στιγμή είχε έρθει με αυτά τα κομμάτια από fast fashion, ναι. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Ναι. Τώρα μου έκαναν λίγο, γιατί είναι αυτά τα συγκεκριμένα brand, είναι οι ποιότητες, είναι οι υφές, είναι τα συγκεκριμένα χρώματα, ναι. Και σου έβαλα έναν βαθμό. Ναι. Παρόλα αυτά, παραμένει και πάλι ένα look όχι τόσο για σένα, στο επίπεδό σου, να το πω έτσι. Μπορείς να κάνεις, μας έχεις δείξει εδώ πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Ναι, παιδί, αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, αλλά αν έρθω πιο απλή, μετά φαίνομαι ότι δεν είμαι αρκετά. Κατάλαβε. Δεν το λέω για σένα σήμερα για το 2. Δεν με πειράζει καθόλου το 2. Θέλω να ξέρετε με ένα βαθμό δεν με πειράζουν. Απλά δεν συζητάω. Δεν έχεις δείξει αυτό, Αναστασία μου. Έχεις δείξει ότι βαθμό σε πειράζει. Γιατί όταν μιλούσαμε, σου έκανα σχόλιο ότι. Μα αυτή τη στιγμή γίνεται πάλι μία συζήτηση με εμάς τις δύο που έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές ναι, έχει γίνει. Ποιες άλλες φορές έχει γίνει. Από εκείνη φορά που είχε να κάνει το ότι αναφέρθηκε το όνομά μου για άλλο λόγο. Και επίσης στα σχόλιά μου ούτε σε υποβιβάζω, ούτε σου λέω. Μα το ξέρω και το εκτιμώ. Πάντα. Ωραία, ναι. Θα σας παρακαλώ. Ας το σταματήσουμε εδώ πέρα, γιατί έχει σταματήσει και η κριτική της Ηλιάνας. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Τι σημαίνει αναγκαστικά βάζετε στην Αναστασία ψηλούς βαθμούς? Δεν το κατάλαβα αυτό σημείο. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό καταρχάς. Ότι τα κομμάτια είναι πραγματικά ωραία που φέρνει η Αναστασία. Οπότε ναι. Δεν μπορώ να βαθμολογήσω και κάτι άλλο. Μπορεί να μια εικόνα. Δεν βαθμολογούμε τα κομμάτια μεμονωμένα. Το punk που είχε φέρει προχθές, της είπα, δεν μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά, είχε κάποια ωραία item πάνω της. Ναι. Δεν μπορώ να κατεβάσω τόσο πολύ εγώ την Αναστασία προσωπικά.
Ναι, δεν θα μου βάλει το παιδί μου ένα. Αυτό σε τι. Δεν σου έχω βάλει όπως ένα. Όπω και εγώ, είναι πολύ δύσκολο να σου βάλει ένα. Όπω και στη Σελένη το είπα. Γιατί όταν είναι, υπάρχει ένα επίπεδο, είναι δύσκολο να βάλει ένα. Αυτό. Και ούτε και εγώ σου έχω βάλει συχνά ένα. Αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται, Αναστασία. Σε σένα δεν θα πει κανεί γιατί έβαλε ένα. Εγώ όμω, αν σου βάλω ένα εσένα, θα πούνε ότι δεν καταλαβαίνω αυτό που έκανε. Δεν ισχύει αυτό που βέβαια και ισχύει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ στην Ηλιάνα. Ναι, ίσως το γεγονός ότι φοράς πολύ συνειδητά πράγματα και έχεις μία άλλη αισθητική και ένα άλλο γούστο, το οποίο δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύπεπτο, να δυσκολεύει τις συμπαίκτριές σου να καταλάβουν ώστε να βάλουν βαθμολογία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί. Και επειδή αντιλαμβάνονται στον αέρα ότι αυτό που φοράς είναι όντως ωραίο και στέκεται, προσπαθούν να έρθουν κοντά σου και γι' αυτό σου ζητάνε την ισορροπία. Να σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. Ωραία, και νομίζω τώρα είναι η σειρά σου, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάμε να μιλήσουμε για τα ρούχα. Ωραία σκουλαρίκια. Ξεκινάω από αυτό, είναι καταπληκτικά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία τα σκουλαρίκια. Ταιριάζουν και πάρα πολύ ωραία με το πουκάμισο, όπως και με τα σόρτς που φοράς. Εντάξει, είναι λογικό μερικές φορές ο κόσμος και ο κόσμος μας βλέπει ίσως να μην καταλαβαίνει κάποιες εμφανίσεις γιατί είναι πιο ιδιαίτερες. Έχεις μάθει και ντύνεσαι με διάφορους σχεδιαστές ή κάποια ρούχα που μπορεί να είναι σχεδιαστών, που πάντα έτσι έχουν μια διαφορετική γραμμή και σουλέτα και αλλάζουν πολλές φορές και τη σουλέτα του ανθρώπου. Είναι αυτή η αισθητική που δεν είναι εύπεπτη και δεν χρειάζεται να την ξέρει και όλος ο κόσμος. Και να σου πω κάτι, ίσως αφορά και όχι τόσο πολύ κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισο και επίσης το σόρτς και τα παπούτσια καταπληκτικά και η τσάντα δίνει τον τόνο αυτό το παραπάνω χρώμα που χρειάζεται αυτή η εμφάνιση. Αυτό που σου είπε ο Στέλιος έχει ένα δίκιο, ότι μπορεί για σένα μια εμφάνιση δεν θα αλλάζει τίποτα και εγώ υποστηρίζω αυτό που λες. Απλά να σου πω ότι δεν είναι και πολύ Ιούνιος Ελλάδα. Θα ήθελα και εγώ να αλλάξει λίγο το χρώμα, έστω και πολύ έντονο, για να αλλάξει λίγο την εικόνα, να τη φέρει λίγο πιο εδώ δεδομένα, να φωτίσει και λίγο την εικόνα εσένα, που εσύ σαν κορίτσι δεν έχεις και το... Σίγουρα δεν έχεις το δέρμα το δικό μου, αλλά δεν είσαι και κατάξανθη. Ναι. Μερικές φορές πρέπει να δίνουμε λίγο φως και στον εαυτό μας. Ναι. Τρία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αναστασία, 9,6 είναι η τελική βαθμολογία. Πολύ. Μετά από όλα αυτά που έγιναν, 9,6. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.